Αν μπορούσε να διαλέξει κάποια στοιχεία από γυναίκε, ποια στοιχεία θα διαλέγει και από ποιε γυναίκε. Δηλαδή έτσι για να δημιουργήσει μια κούρκουλα καινούρια σε πολλά αντίτυπα. Τώρα. Τι θα διάλεγε, για πες μου μερικά στοιχεία. Σίγουρα θα διάλεγα κάτι από τη Μελίνα. Για να αρχίσουμε. Πρόσωπο πολύ γοητευτικό. Τι θα έπαιρνε. Θα ήθελα κάτι να είχα. Τη λεβεντιά τη. Τη λεβεντιά τη και αυτή την απλοχεριά, α πούμε, για τα πράγματα, τη γενναιοδορία τη. Η Μελίνα εμένα μου έχει κάνει μια πολύ, πολύ μεγάλη κίνηση όταν ήμουν πιτσιρίκα και που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Μόνο και μόνο έτσι, για το γούστο της. Σε ένα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που έπαιζα εγώ ένα μικρό ρόλο σε μια ταινία στον Άγγελο του Γιώργου του Κατακουζινού και έκανα πάλι ένα κοριτσάκι καθυστερημένο εκεί. Ήθελα να μου δώσει βραβείο και επειδή η επιτροπή δεν μου έδωσε γιατί δεν είχαν βραβείο δεύτερου ρόλου εκείνη τη χρονιά, τα έκανε γυαλιά καρφιά του. Είπε ότι είστε πάρα πολύ κακοί άνθρωποι, ας πούμε, και θα το δώσω εγώ και μου έλεγε, έλα να το δώσω εγώ το βραβείο. Και... θέλω να πω πράγμα που δεν έχει κανένα συμφέρον, από σε περίσευμα έτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ναι. Να μείνουμε σε αυτό που είπες για το ρόλο που έπαιξες στην ταινία. Δεν είναι τυχαίο ίσως ότι έπαιξες και εκεί ένα ρόλο που έμοιαζε με τη Σελήνη, μετά πάλι Σελήνη. Νομίζω πραγματικά ότι ό,τι βγάζουμε προς τα έξω, ακόμα και σε ρόλο, έχει να κάνει με ένα κομμάτι του εαυτού μας. Ναι. Έχω μέσα μου, νομίζω, μια δυναμία. Δεν θα έλεγα μια καθυστέρηση. Mm-hmm. Έχω μια δυναμία. Έχω κάτι σπασμένο. Υπήρχαν στιγμές που έτσι, σε πιάνε τα γέλια, ίσως, δεν ξέρω, δηλαδή που το διασκέδαζες κιόλας. Τα γέλια με πιάνε και στο γύρισμα ακόμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ έβλεπα με αυτό που θα γέλαγε ένας κόσμος. Ένας κόσμος. Και γέλαγα κι εγώ με αυτό. Κοίταξε. Φαντάζομαι θα σε ενοχλούσε όμως Σελήνη... αν μάθαινε ότι κάποιος γελάει με αυτό το πράγμα. Όχι, δεν με ενοχλούσε, αφού και τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν γέλαγα. Uh-huh. Δεν με ενοχλούσε καθόλου. Θα με ενοχλούσε πάρα πολύ αν ένιωθα ότι αυτό δεν είχε ακουμπήσει πουθενά. Ότι μόνο γελάγαμε αυτό. Ότι μόνο γελάγανε, ας πούμε. Που ήταν ένας τρομερός κίνδυνος. Δηλαδή, εγώ ένιωσα ότι έπεσα από αλεξίπτωτο και στάθηκα όρθια. Γιατί αν γελάγανε μόνο με αυτό, είχα καταστραφεί. Δεν ξαναφτιάχνεται αυτό το πράγμα, αν γίνει τόσο πολύ νούμερο. Βέβαια. Γιατί θα γινόμουν πάρα πολύ νούμερο. Θυμάμαι μια φορά που πήγα σε ένα νοσοκομείο. Είχα πάει το Διαγόρα για να κάνει κάτι εξετάσεις. Και περίμενα απ' έξω και μου λέει μια κυρία. Ότι να σου πω, μου λέει, μη στενοχωριέσαι. Και εγώ πέρασα πάρα πολλά και έγινα κι εγώ σαν και σένα. Αλλά με βλέπεις τώρα, μου λέει, έφτιαξα και μια χαρά. Το φτιάξεις κι εσύ, λοιπόν. Μια χαρά τώρα. Ναι. Ξέρεις τι, πριν αρχίσω να την παίζω, είχα φανταστεί πώς βλέπει τον κόσμο. Είναι ένας αόρατος κόσμος για μας. Που ήταν όμως ο δικός της κόσμος. Νομίζω δε ότι αυτό συμβαίνει με όλους μας. Δηλαδή το πώς βλέπει ο καθένας μας τον κόσμο είναι τελείως προσωπική του ιστορία, αόρατη για τον άλλον. Και εμένα αυτό είναι που με μαγεύει και στη γνωριμία μου με τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που θα ήθελα είναι να μπορούσα να δω αυτόν τον αόρατο κόσμο που βλέπεις εσύ και που δεν τον βλέπω εγώ. Δηλαδή, κάτσε γιατί με πέρασες λίγο τώρα. Να γίνεις εσύ αόρατη και να μπεις μέσα στον ορατό κόσμο του άλλου ή ως ορατή να μπεις μέσα στον αόρατο κόσμο του άλλου. Και τα δύο. Ως αόρατος, εσείς τι θα κάνατε. Κάτι που θα θέλατε να κάνετε. Να κάνεις κάτι και να μην σε μπλέκει ο άλλος. Ναι, δηλαδή. Ως αόρατος δηλαδή. Δηλαδή είναι υποθετική ερώτηση. Τι έχεις στο μυαλό σου να κάνεις, αν είσαι ένα αόρατος λέει. Μπράβο. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω, δεν με βλέπουν. Και να πάω σε ένα σιρτέρ, σε ένα ταμείο. Ναι. Θα μπω μέσα να πάρω λεφτά. Δεν με βλέπει κανένα. Δεν κανένα, ναι. Τώρα, μπράβο, ναι. Τι θα έκανες δηλαδή άμα. Θα κάνετε ληστεία. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Τώρα σκεφτείτε κάτι. Ναι. Μπορεί γι' αυτό. Καλά. Για πείτε. Εσείς, μέχρι να πατήσω γύρω σκεφτείτε εσείς. Στους πολύ πλούσιους. Τι? Θα αφαιρούσα λεφτά να δώσω σε φτωχούς. Αυτό το κάνατε εσείς. Βεβαίως. Πώς δηλαδή, σκεφτείτε κάτι. Αυτό με βλέπανε. Ναι, ναι. Θα πήγαινα να τους έκλεπα τα λεφτά και θα πήγαινα στους φτωχούς. Όποιος δυστυχάει, όποιος ξέρω εγώ τι. Πάρε εσύ, έλα πάρε. Mm-hmm. Από δεν θα με έχει πιάσει εμένα, δεν μπορεί να με πάει φυλακή. Ναι, δεν θα σας βλέπω. Αόρατος. Ωραία. Πάρα από εκεί και δώσε εκεί. Να πάει ο φτωχό κόσμο. Σε ποιο θα δίνατε συγκεκριμένα. Στους δυστυχισμένους που δεν έχουν να πάνε. Το φίλο σας δεν θα δίνατε εδώ. Βεβαίως, καλά, δεν με ρώτησε. Δεν μου ζήτησε. Δεν ξέρω να θυμάστε τη σειρά εκείνος. Πώς, με τον Διαμαντόπουλο και τον Μιχαλακόπουλο. Ακριβώς, ναι, ναι. Θυμίζω, φαίνεται. Πάρα πολύ. Συγκινητικό είναι αυτό που λέω. Θέλω να μπω στα σπίτι του πλουσίου για να δώσω τα υπόλοιπα στους φτωχούς. Ναι, δεν κρατάει τίποτα. Τα δίνω όλα. Εσύ. Εγώ ξέρω γιατί θα ήθελα να ήμουν αόρατη. Για να μπορώ να βλέπω τη σκοτεινή πλευρά των άλλων. Δηλαδή να δω αυτό που δεν μου δείχνεις εσύ, αυτό που δεν ξέρω από σένα. Κάποτε πριν από χρόνια, είχε μπει κάποιος στο σπίτι μου, νύχτα. Και πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Με χτύπησε,
αίματα. Αυτό συνέβη πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι, 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 ναι. Καθόλου, πραγματικά. Ήταν σαν ταινία του Hitchcock, ας πούμε. Πήγα εγώ και άνοιξα το παράθυρο, γιατί νόμιζα ότι είναι κάποια γάτα απ' έξω και έκανε φασαρία σε γλάστρες. Και έβγαλε το κεφάλι μου, δεν το έχω πει ποτέ αυτό, και έβγαλε το κεφάλι μου έξω για να διώξω τη γλά και μου βουτήξαν δύο χέρια μες τη νύχτα. Και με πέταξε μες στο σπίτι και, πάση περιπτώσει, τη γλίτωσα. Τη γλίτωσα πολύ φτηνά, δεν ξέρω δηλαδή τι ήθελε να κάνει, γιατί μου χτύπαγε το κεφάλι μου κάτω στα μάρμαρα, ας πούμε, και αυτά. Αυτό που με είχε τρομάξει μετά από αυτή την ιστορία για πάρα πολύ καιρό δεν ήταν η βία η σωματική, ούτε αν θες ακόμα η ψυχική βία, ας πούμε, που υπέστη εκείνη την ώρα, αλλά αυτό που με τρέλαινε επί καιρό ήταν ότι αυτός ήταν ένα παιδί. Αυτός έμοιαζε σαν και σένα, ας πούμε. Ο πατέρας είναι ίδιο. Πρέπει να πάω, ναι, πρέπει να πάω στη σήμανση. Χρήστος Φερεντίνος. Λοιπόν, ήταν ένα παιδί. Θέλω να σου πω, δεν ήταν κανένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, το οποίο μπήκε στο σπίτι. Και αυτό που με τρέλαινε ήταν η σκοτεινή του πλευρά. Δηλαδή, ότι αυτό το παιδί ξεκίνησε από μια καφετέρια, από τους φίλους του, ή ξεκίνησε από το σπίτι του, από τον πατέρα και τη μάνα του, που δεν είχαν ιδέα για αυτή την πλευρά του. Και ήρθε μόνος του μέσα στο σκοτάδι, στήθηκε έξω από ένα μπαλκόνι, για να κάνει μια πράξη, ας πούμε, σκοτεινή, και αυτό με τρελαίνει. Θα ήθελα να είμαι αόρατη και να μπορούσα να δω τα σκοτάδια όλων μας, γιατί όλοι έχουμε σκοτάδια. Μήπως αυτό σε έβλεπες στην τηλεόραση τότε, έπαιζες. Όχι, όχι, δεν ήμουν γνωστή. Δεν ήσουν ακόμα γνωστή. Όχι, όχι, έπαιζα στο θέατρο, αλλά ήμουν. Γιατί ξέρεις, η τηλεόραση πολλές φορές επηρεάζει πολλούς. Όχι, όχι, όχι. Ήταν κάποια χρόνια πριν. Ας κάνουμε μια υποθετική ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Ας υποθέσουμε. Φάτε πρώτα, φάτε. Περιμένουμε κύριε Σιγκίνα. Μην πληγώ κιόλας, ε. Ορίστε. Μην πληγώ κιόλας. Ναι. Ας υποθέσω. Μια στιγμή. Να φάει ο κύριος κύριε Σιγκίνα. Για να μετά. Είστε έτοιμος. Αμέ. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι είστε αόρατος. Αόρατος. Ότι είστε αόρατος. Τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε. Θα κάνετε τα ίδια πράγματα που κάνετε καθημερινά. Θα κινηθείτε δηλαδή μεταξύ των καθημερινών ωρίων ή θα κάνετε την υπερβασία σας, θα ξεφύγετε, θα κάνετε άλλα πράγματα. Σας άλλα ακούω. Άλλα πράγματα. Όπως. Έτσι κάτι που σας έχετε στο μυαλό τώρα που... Γιατί. Μην κουράζεις. Να το βρούμε. Κοίταξε να δεις. Χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν θα έκανα... Ας υποθέσουμε ότι είστε αόρατος. Αόρατος, ναι, τι κάνετε ως αόρατος. Μέχρι τον ουρανό. Αόρατος, δεν χρειάζεται να είστε μέσα στον ουρανό. Δεν φαίνεστε ως αόρατος. Αόρατος. Αόρατος, είναι τρανός. Τι σημαίνει αόρατος. Αόρατος είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Αόρατος ο Θεός, επάνω. Α, θέλετε πείτε θεόρατος. Θεόρατος, μάλιστα. Αόρατος. Αόρατος. Δεν ξέρω αόρατος. Τι θέλετε, αόρατος ή θεόρατος καλύτερα. Θεόρατος. Πώς μία μέσα δες. Μια πολυτελεία με σε τεστ. Να είμαι αόρατος. Να μπω μέσα, να μην ξέρω τι είναι το αυτοκίνητο μου. Από μέσα. Να μην πείτε σε αυτό εδώ δηλαδή. Ναι, ναι. Εδώ τι έχετε βάλει. Σηματάκια διάφορα, έτσι. Ναι, διαφημιστικά. Τι, α, διαφημίζετε. Το, γιατί τα το βάλετε. Διαφημίζετε τα κουμπέρ. Ναι. Τι ξέρω, ναι, γιατί έχω περίπτωση. Βλέπουμε εδώ τον κύριο που έχει και εσωτερικές διαφημίσεις. Διαφημίσεις τηλεόραση βλέπετε. Ναι, βέβαια. Πώς το βλέπω. Αν κάνατε μια διαφήμιση. Μια διαφήμιση θα έκανα ναι, εγώ. Ναι, μια διαφήμιση που θέλετε μια να. Μια διαφήμιση θα έκανα εγώ, ναι. Σαν Έλληνα δηλαδή, ναι. Το ελληνικό κρασάκι. Ο κύριος Παράσης Γεώργιος, ναι. Διαφημίζει το ελληνικό κρασάκι. Ας σκεφτούμε τώρα μια γρήγορη διαφήμιση, ναι. Πώς θα την πέσαμε, τι θα κάνουμε για το ελληνικό κρασάκι. Το ελληνικό κρασάκι, ναι, ναι. Θα δείχνει ένα που πατάει το κρασάκι, το πατάει, το φτιάχνει. Ναι, ναι. Και το, μετά με τα πόδια με τον παετήρι, ναι, ναι. Και μετά που στάζει και πας και το πίνεις που είναι έτοιμο. Μετά το βάζεις στο βαρελάκι. Ναι, ναι. Στο βαρελάκι του βάζεις και λίγο μέσα ασβεστάκι, ναι, ναι. Για να μην χαλάσει και το πίνεις. Και να βάλουμε και λίγο το αυτοκινητάκι μέσα στη διαφήμιση. Ναι, για να... ναι, ναι. Πώς θα το βάλουμε γι' αυτό, ναι, ναι. Σκεφτείτε και κάτι, ναι, γι' αυτό. Ναι. Έναν τρόπο, πώς θα το βάλουμε γι' αυτό μέσα στη διαφήμιση. Θα βάλουμε ένα βαρέλι πάνω. Μπράβο. Ένα βαρέλι και ένα βαρελάκι πάνω στο αυτοκινητάκι και κλείνει λοιπόν. Ναι, που είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία διαφήμιση, κύριε Σιγκίνα. Ακούσαμε τον κύριο Παράση Γεώργη. Και έχω και κρασί, θα το δείξω να το πάρεις. Έχετε και κρασί τώρα αυτή τη στιγμή. Κάτσε, θα το βγάλουμε περίπου. Ναι, ναι, να το δούμε βεβαίως. Να, κύριε Σεγγίρη, η καλύτερη διαφήμιση για το ελληνικό κρασάκι που βγήκε από το αυτοκινητάκι του κύριου Παράσχη. Να πούμε για ένα τραγουδάκι, για το κρασάκι. Εγώ θα κόψω το κρασί για σένα αγάπη μου χρυσή. Εγώ θα κόψω το κρασί για σένα αγάπη μου χρυσή. Και κι άλλα κι άλλα για πολλά. Εδώ τελειώνει η διαφήμιση για την κράτηση για πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό το πίνετε μόνο σας. Με τη γυναίκα μου.
Απίνει η γυναίκα σας. Βέβαια, απίνει η γυναίκα σας. Είναι πολύ ωραίο. Σε επιτρέπετε δηλαδή. Γιατί δεν σου επιτρέπετε, αφού είναι ελληνικό πράγμα. Mm-hmm. Ελληνικό δεν είναι ξένο. Αυτό μπορείτε να το πιείτε σήμερα με τη γυναίκα σας. Α, όχι, το όχι όλο. Α, το μισό το πιω. Μα το πίνετε έτσι. Βέβαια. Και μετά το κρασάκι. Μετά το κρασάκι ξαπλούν και κοιμόμαστε. Τι σιγά μου, έχει και τα υπόλοιπα, δεν τα λέμε. Δηλαδή η διαφήμιση τελειώνει πάντα με happy end, έτσι. Α, αυτό η σημασία. Με όνειρα γλυκά. Η καλύτερη διαφήμιση για το ελληνικό κρασάκι, έτσι. Και μάλιστα νομίζω ότι μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό μετά το κρασάκι. Ελληνικό κρασάκι, ελληνική φέτα, να επιμένουμε ελληνικά. Ναι. Μπορείς να αναγνωρίσεις την καλή φέτα από τη Μαϊμού? Όχι. Δεν μπορείς, έτσι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ευθύς αμέσως, παρακαλώ, για όλες τις λεπτομέρειες. Κόσμος πολλής. Τι γίνεται, κυρία μου, τι περιμένετε? Να πάρουμε τυρί. Δεν προλάβατε. Τέλειωσε, τέρμα. Ναι. Τέρμα, έτσι. Ξέρετε να ξεχωρίσετε τη φέτα, την αληθινή φέτα, την original, από τη φέτα Μαϊμού? Βέβαια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, για πείτε μας. Να πιπερίζει λίγο και να είναι και σκληρή. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει να την ξεχωρίζει τη φέτα. Δεν έχει δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά, λέει ο κύριος. Δεν έχει. Από σύντου. Γεια σας. Να και ο χειμερινός κολυμβητής μας. Ναι, ναι, ναι. Τι έχετε να απαιτήσεις για το θέμα? Για το θέμα τι έχω να πω. Το θέμα της εγώ φέτας. Εγώ τρώγω και πολύ φέτα, όχι λίγο φέτα. Mm-hmm. Παίρνω από τη Διαφαλονιά, από τον κύριο Πενταζάτο και γλύφω τα δάχτυλά μου. Ποια θα έλεγες ότι είναι η κεντρική ιδέα του ρεπορτάζ που είδαμε? Κοίταξε, εμένα καταρχήν με έβαλε σε μεγάλες μάναψε φωτιές, ναι. Διότι είπε ένας κύριος ο οποίος μου μοιάζε να ξέρει ότι καλή φέτα πρέπει να πιπερίζει και να σκληρεί. Σκληρεί, βέβαια. Ενώ εγώ θεωρούσα μέχρι τώρα, όχι εγώ, ο Σταμάτης ο Φασουλής μου το είχε πει αυτό, ότι η μαλακιά φέτα είναι καλή. Λάθος. Άστα. Την πατήσαμε. Πριν φύγω να πω ότι τα πάντα είναι νοθευμένα. Τα πάντα είναι νοθευμένα, όλα, φέτα όλα, γιατί φέτα δεν είναι. Γιατί δεν είναι νοθευμένη φέτα, ο άνθρωπος το ξέρει, σου λέει τι γίνεται τώρα. Με ποια γνώση το λέτε αυτό? Με ποια γνώση το λέτε αυτό? Με ποια γνώση ξέρετε? Βουίζουν όλοι, τα πάντα είναι νοθευμένα. Τι ποιος βουίζει, τι είναι αυτά που λέτε κύριε? Είσαι αν θέλει είναι αυτό που μιλάτε τώρα. Σε παρακαλώ. Τι με παρακαλώ τώρα, αν θέλει να είσαι. Ξέρετε από τριά κύριε, ξέρετε από θέση. Ξέρετε πως γίνεται, τι ποιος βουίζει, τι είναι αυτό που λέτε? Για τα πάντα μιλάμε, όλα είναι νοθευμένα, όλα. Τα πάντα. Για κάτι συγκεκριμένο τα να πούμε. Πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Όλα τα τρόφιμα. Όλα. Τα πάντα είναι δηλαδή νοθεμένα. Δηλαδή με τη λέξη τα πάντα τα κουκούλωσε όλα ο κύριος. Τα πάντα είναι νοθεμένα. Αφού το έχει πει και η τηλεόραση. Εγώ άκουσα εγώ εκπομπή. Πού τα ακούσατε, συγγνώμη, πού τα ακούσατε αυτό? Άκουσα εκπομπή εγώ. Τηλεόραση. Όπω είπε και ο άλλο κύριο, το πήγε η τηλεόραση. Όλα είναι νοθευμένα. Είναι όλα νοθευμένα. Και έχουν μπει στην κατάψυξη. Είναι κατεψυγμένα. Αισθήματα τα οποία έπρεπε να ρέουν. Νοπά. Δεν είδες τι έγινε με το σπέρμα, παραδείγματος χάρη. Χαμηλώνω εγώ τη συζήτηση πάλι. Το κατεψυγμένο και νοπό σπέρμα, όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησε όλο αυτό, αν σε απασχόλησε. Να σου πω, με απασχόλησε και μάλιστα ρώτησε ένα γιατρό φίλο μου, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, και μου είπε ότι αυτός όλος ο ντόρος που έγινε, μάλλον ήταν άδικος ντόρος, με την έννοια ότι παγκόσμια το να πάρει μια γυναίκα σπέρμα για να κάνει τεχνητή γονιμοποίηση ενέχει τον κίνδυνο του AIDS. Και ότι ίσως δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτό. Και ξέρετε, σκεφτόμουν με αυτήν την ιστορία του σπέρματος. Ότι θα μπορούσε και έχει συμβεί, λέει, αρκετές φορές, να πάρει μια γυναίκα σπέρμα, όχι τυφλό από κάποιον που δεν γνωρίζει, να πάρει σπέρμα από κάποιον που γνωρίζει και με την συνένεση του άντρα της. Για σκέψτε αυτό σε μια ιδανική κατάσταση σχέσεων. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, να μην μπορείς να κάνεις παιδί με τη γυναίκα σου. Και να αποφασίσετε μαζί να πάρετε το σπέρμα ενός φίλου σου, τον οποίο αγαπάς πολύ. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το να είναι τόσο ανοιχτές οι σχέσεις των ανθρώπων και με τέτοια αγάπη, που να μπορείς να αποδεχτείς ότι η γυναίκα σου θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί που θα μοιάζει και θα έχει το DNA, ας πούμε, ενός πολύ αγαπημένου σου φίλου. Προκλητικό, για τους... Προκλητικό, δεν ξέρω, το έχεις πει αυτό στον άντρα σου. Για τους άντρες. Το συζητάς με τον άντρα σου ή τώρα το λες πρώτη φορά. Γιατί θα τα ακούσει. Λέω για... Ο άντρας μου, επειδή έχει παιδιά, έχει αποδεδειγμένο γόνιμο σπέρμα. Οπότε ναι. Γιατί έχει παιδιά. Εσύ, παραδείγματος χάρη, αν ήθελες να κάνεις με αυτόν τον τρόπο παιδιά, ποιο θα διάλεγες? Σε ένδειξη αγάπης και αυτών όλων που σου είπα, θα επέλεγα να κάνω παιδί, έτσι με αυτήν την έννοια, με το φίλο μου τον Γιάννη το Φέρτη. Αποκαλύψει σήμερα από το Άκου να δεις, η Ελένη Κούρκουλα, συνέχισε. Το λέω γιατί χτες το βράδυ που κουβεντιάζαμε με αυτούς τους γιατρούς που σου είπα για την ιστορία αυτή του τυφλού σπέρματος ή του γνωστού και αυτά, ο άντρας μου ο ίδιος μου είπε ότι αν δεν μπορούσαμε να κάνουμε παιδί μαζί και δεν μπορούσα, εάν είχα να διαλέξω θα ήθελα να κάνεις παιδί με τον Γιάννη το Φέρτη.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το σπέρμα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, που λέει για τον οπό και καταψημένο σπέρμα. Αυτά είναι προπαγάνδες όλες εγγλέζικες, αμερικάνικες, γαλλικές, ιταλικές. Μια γονιμοποίηση δεν γίνεται λίγο όταν είναι ο άντρας με τη γυναίκα μέσα στο σπέρμα. Αυτά είναι όλα αμερικάνικα συστήματα, εγγλέζικα, γαλλικά και ιταλικά και... Ισπανικά, αμερικάνικα. Να σας ρωτήσω κάτι, για το θέμα του... Να μου πεις, το για το θέμα του αυνανισμού, τι έχετε να πείτε. Του αυνανισμού. Ναι. Είναι πράγματι αμερικάνικα, γαλλικιά, ιταλικιά και εγγλέζικα. Τι για να βγάλουν τον χριστιανισμό από την Ελλάδα, να το κάνουν μασονικό. Για ποιο λέτε τώρα. Για που πούμε για το. Τι εμούσε αυτό για το ζήτημα του χριστιανισμού. Του αυνανισμού. Του αυνανισμού. Είναι μέσα μια προπαγάνδα εταιρεία ξένων πράκτορων. Το θέμα του αυνανισμού. Του αυνανισμού, είπες. Του αυνανισμού. Ναι, αυτό είναι να φύγει ο κόσμος τη θρησκεία. Είναι από τα αρχαία χρόνια ο αυνανισμός. Όχι. Ειδικά οι Έλληνες έχουν μεγάλη παράδοση. Όταν ο πατέρα μου συγχωρεμένο. Λένε ότι με τον αυνανισμό, συγγνώμη, γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Να μιλήσω κι εγώ. Ναι. Όταν ο πατέρα μου συγχωρεμένο γεμάνε, είχαν 22 παιδιά και είμαστε τη ζωή. 5 και εγώ 6 πέδαρο. Άργησε ένα παιδί, είναι ψεύτικο. Με τι προπαγάνδε των πρακτόρων των ξένων. Άρα είστε ενάντια στον αυνανισμό. Ενάντια μπορεί. Ναι, ναι. Αλλά αυτά το βάλεις όμως, πρόσεξε το. Θα το γίνει το στείλω. Θα το γίνει το μέσα. Είναι πιστεύω. Yeah. Αυνανισμός. Δεν το ξέρω τη λέξη που αυτή. Δεν έχετε ακούσει ξανά. Άμα δεν μου την εξηγήσω πρόσωπο. Δεν χρειάζεται προφυλακτικό. Καταλαβαίνετε. Αυτή η λέξη είναι. Γιατί πρέπει να βάζεις προφυλακτικό σήμερα. Πρέπει να βάζεις προφυλακτικό. Ακόμα και σε αυτό. Βέβαια. Για να είσαι σίγουρος, σιγουρότατος που λέει και... Μπράβο. Δηλαδή, ακόμα και για τον αυνανισμό, προφυλακτικό. Βέβαια, προφυλακτικό, ναι. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η λύση. Μία. Δηλαδή και για τον αυνανισμό, έτσι. Βέβαια. Κοιτάξτε, πρέπει να προφυλάγεσαι. Αν δεν προφυλάγεσαι, την πάτησες. Να ρωτήσουμε για τον κύριο. Γεια σας, κύριε μου. Καλά είστε. Για το θέμα του αυνανισμού. Τι είναι αυτό. Για το θέμα του αυνανισμού. Του αυνανισμού. Τι. Τι είπες. Αυνανισμού. Αυνανισμός. Το κουρί. Αυνανισμός. Το κουρί. Ό,τι θέλετε. Ξέρω. Όχι εγώ θέλω. Εσύ τι μπορείς. Εγώ σας λέω αυνανισμός. 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 Τι είναι αυτό. Αυνανισμός. Αυνανισμός. Όχι. Αυνανισμός. Λένε ότι δημιουργεί προβλήματα στην ακοή. Δεν το ξέρω. Δεν το έχετε ακούσει. Για μάθαμε. Αυνανισμός. Αυνανισμός κουρίς. Αυνανισμός λέγω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Θες να γελάσεις. Τι, τα είπε όλα ο κύριος, ο τελευταίος. Ο τελευταίος έτσι. Ναι. Δηλαδή τι... Γιατί ήταν... Τα είπε τώρα, μην το πω κι εγώ, γιατί θα έχουμε μετά ιστορίες. Θα βγαίνουν οι εφημερίδες του κουρί, οι στάρι αυτές, βέβαια, ναι. Όργια στη βίλα της Ελένης Κούρκουλα. Με τον Γιάννη Φέρτη και τον άντρα. Το γάτο μαζί. Το γάτο. Στα 650 τετραγωνικά. Ο γάτος έξαλλος το βλέπω τι δάει. Θα έχει πάρει κυρίες και κύριοι. Δεν σου έχουν γράψει ποτέ για σένα τίποτα έτσι. Α, ναι, πολύ. Τώρα ο Κουρίς στο Σταρ, σε κάποια Σταρ τελευταία. Έβλεπε ότι έχω πάθει νευρικό κλονισμό και είμαι στο νοσοκομείο. Να δώσω. Τον ακούει Κουρίς φαίνεται. Ο γάτος τρελάθηκε. Βέβαια, ναι, γράφουνε πολλά. Έχω πάθει νευρικό κλονισμό. Γιατί λέει δεν πήγε ο Ρωμαίος και η Βιλιέτα καλά στο θέατρο. Να. Αν ήταν να πάθω εγώ νευρικό κλονισμό από αυτό. Πήγε καλά στο θέατρο. Πήγε μεσαία, θα έλεγα στο θέατρο. Αλλά και να μην πήγαινε καθόλου καλά στο θέατρο, εγώ δεν πρόκειται να πάθω νευρικό κλονισμό από αυτό. Έχω άλλα πράγματα για να πάθω. Με τον Κώστα Σπυρόπουλο είσαι μαζί, έτσι, στο θέατρο. Ερωτευμένοι, εννοείς, γιατί το γράφουν και αυτό. Α, το γράφουν και αυτό, έτσι. Ναι, ότι τα έχουμε. Γιατί αυτό κοροϊδεύει. Την Αλή και εγώ τον άντρα μου και τα έχουμε. Και ο γάτος παίζει πάλι εκεί, πάντα παίζει ο γάτος. Είναι δικό στο θέατρο, έτσι. Όχι. Δεν είναι δικό. Είναι του Κούρκουλου, του Νίκου του Κούρκουλου. Α, είναι το θέατρο του Νίκου του Κούρκουλου. Το νοικιάζω εγώ από τον Νίκο του Κούρκουλου. Μοιραίο πρόσωπο μάλλον για τη ζωή μου, ας πούμε. Τα ονόματά μας να μοιάζουν, είμαστε το ίδιο χωριό. Α, είστε και το ίδιο χωριό. Ανακάλυψε ο πατέρας μου τώρα ότι είμαι θεία του. Ποιανού. Του Νίκου του Κούρκουλου, εγώ είμαι θεία του. Γενετική κάνει περίεργο πολύ. Και θυμάμαι ότι όταν πρωτόβγαινα στη σκηνή, τον έβλεπα. Και ο Μήνος ο Βολανάκης μου είχε πει ότι δεν θα σταθείς ούτε μία στιγμή στη σκηνή χωρίς να έχεις σκέψη μέσα σου. Το υπάρχω στη σκηνή σημαίνει σκέφτομαι, σκέφτομαι ως ρόλος.
Και θυμάμαι ότι έμπαινα και έβλεπα τον Νίκο, τον Κούρκουλο, και σκεφτόμουν μέσα μου «Εγγιουλέορ σουν», που σημαίνει «Θεέ μου τι ωραίος άντρας». Και έτσι μπορείς να σταματήσεις, να σταματήσεις την εκπομπή. Πώς δω. Είπαμε, ξεκινήσαμε. Για πες. Θα τους διώξω όλους. Εκτός από τον γάτο, ε. Πώς είναι πιο εύκολο, δηλαδή. Ο γάτος είναι κυρίαρχος, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το τεράστιο σπίτι. Σημαίνουν τα πίστευτα πράγματα. Για συνέχισε, για συνέχισε, για να δούμε που θα καταλήξουμε. Τώρα θα μπει και ο Γιάννης Πέρτης. Από τις ταινίες του, τι θυμάσαι? Εγώ ταινίες του Νίκου δεν είχα δει μικρή. Γιατί οι γονείς μου δεν με πηγαίναν σινεμά. Οι γονείς μου θέλανε να διαβάζω βιβλία, να... Ο πατέρας μου είναι θεολόγος. Ζούσα σε ένα σπίτι συντηρητικό. Από τους πιο διακεκριμένους θα πρέπει να πούμε. Ναι. Ζούσα σε ένα σπίτι συντηρητικό και που προσπαθούσαν, ξέρεις, να μας δώσουν την κλασική παιδεία, ας πούμε. Οπότε αυτά ήταν λίγο... δεν θέλανε. Φαντάζομαι όταν έμαθαν ότι θες να γίνεις ηθοποιός, έτσι δεν θα το πήραν και τόσο... Μπα, λίγο ανησυχήσαν στην αρχή. Πάντως δεν είδαν και σε κανένα ρόλο έτσι πολύ ακραίο. Να σου πω κάτι, ακραίο ρόλο δεν ξέρω, δεν θα τον έκανα εγώ. Τι εννοώ δηλαδή, ότι δεν θα πήγαινε εύκολα, ας πούμε, εγώ να γδυθώ. Γιατί? Δεν μου έρχεται, πώς να σου το πω. Δεν μου έρχεται. Mm-hmm. Να παίξει. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι ο καθένας, και λέγαμε και για τον Κούρκουλο, ας πούμε, και είναι ένα καλό παράδειγμα, ότι ο καθένας πρέπει να κάνει στην τέχνη του, σε αυτό που εσύ κάνεις, ας πούμε, στην τηλεόραση, πρέπει να κάνει αυτό που είναι δικό του και που δεν το έχει κανείς άλλος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ ωραιότερες γυναίκες από μένα για να γδυθούν, πολύ πιο αισθησιακές, για να κάνουν, ας το κάνουν αυτές, ναι. Και εγώ να κάνω αυτό που έχω εγώ και δεν το έχουν κάποιες άλλες, ας πούμε. Μάλιστα. Παρακαλώ να παρακολουθήσουμε το θέμα μας σχετικά με τον κινηματογράφο. Ποιες ταινίες προτείνουμε σήμερα? Γεια σας. Τι παίζουμε σήμερα? Πορνό έργα. Τώρα δεν ξέρω τι έργα είναι αυτά, ούτε τα κοιτάω. Δεν έχετε έτσι μια περιέργεια? Όχι, καθόλου. Τα βλέπω εγώ απ' έξω τις φωτογραφίες. Φτάνει πια. Δεν μου κάνει αίσθηση, γιατί τα βλέπω και στην τηλεόραση αυτά τα πράγματα. Και δεν μου κάνει αίσθηση. Τα βλέπετε στην τηλεόραση? Ασφαλώς. Στην τηλεόραση τα παρακολουθείτε ή αλλάζετε κανάλι? Τα αφήνω λίγο και μετά αλλάζω κανάλι. Τι αποφεύγετε κυρίως? Δεν έχει κούστο. Ναι. Πιστεύετε ότι χάνει τον ερωτισμό του, χάνει τον αισθησιασμό του, όταν το γυμνό έτσι μας το ρίχνουν με τους κουβάδες? Ασφαλώς. Ξεφτελίζεται. Η οικογένεια έχετε? Όχι, δεν έχω οικογένεια. Άμα θέλατε ότι ο γιος σας πηγαίνει σε τέτοιους σημαντογράφους, ας πούμε εδώ πέρα, ξέρει ο γιος? Έχω μια κόρη, εγώ και είναι παντρεμένη και είμαι και παππούς. Εγγονώσες τότε? Εγγονία έχω πάει. Οπότε εντάξει. Βέβαια αυτός ο κινηματογράφος και οι παρόμοιοι κινηματογράφοι είχαν γνωρίσει θρυλικές στιγμές κάποτε. Ένδοξες στιγμές. Αυτά τα κακά της τηλεόρασης. Τι να κάνουμε. Εντάξει, πάει ο Γκουσγούνης, πάνε όλα. Τις θρυλικές μέρες πήγαιναν 6.500 άτομα να παίρνουν σε αυτούς τους κινηματογράφους. Τώρα που είπαμε θρυλικές στιγμές, νομίζω θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά στο θρύλο. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ασχολείσαι, ότι είσαι φανατική. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι καθόλου, αλλά δηλώνω βαζέλα λόγω του Διαγόρα. Πρέπει να το κάνω δώρο αυτό. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, εμείς... αν σας πάω, να στο χαλάω. Όχι, δεν. Εμείς θα δεχόμαστε. Αλλά πάντως εμείς θα δείξουμε αυτό που θέλουμε. Πες μου ένα σύνθημα που άκουσες τελευταία και σου έκανε εντύπωση. Ένα σύνθημα. Μας λένε αρρώστους τρελούς, μας λένε παρανοϊκούς. Λέω πως δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε όσιο καιρό. Δεν έχουμε όσιο καιρό. Μα ό,τι ο κόσμος και να πει, θα δε μου καίγεται καρφί. Ποιος είναι ο λόγος για να ζω χωρίς τον Ολυμπιακό? Χωρίς τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήλωσα. Εσύ ό,τι πει ο σύζυγος. Ναι. Γενικώς πρέπει να έχεις αυτή τη... Είμαι πολύ υποταγμένη. Υποταγμένη, ε. Αυτό είναι εκπληκτικό, κύριε Σύζυγε. Μπράβο, να. Είναι το πρότυπο της γυναίκας. Νομίζω ότι εσύ θα πρέπει να αναπαραχθείς σε χιλιάδες αντίτυπα. Με την καινούργια, με την κινητική. Με τη μέθοδο του κλονισμού που λέγαμε στην αρχή, για να δένουμε την εκπομπή κλπ. Έχουμε μια πληροφορία ότι έχεις προσωπικό σοφέρ, αυτό είναι αλήθεια?
Έχεις κάποιο σοφέρ που σε πηγαινοφέρνει. Ναι, και για λόγους ασφάλειας έχω και για bodyguard. Α, έχεις τέτοια. Ναι, γιατί απειλούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει αυτό. Απειλείσαι. Δεν είναι η ώρα να μιλήσω. Ναι. Θα μιλήσω για όλα αυτά κάποτε. Έχω πολλούς φόβους τελευταία, αλλά η απάντησή μου θα έρθει στην ώρα της και θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Για τους φόβους κάτι ξέρουμε. Να πάμε θες αμέσως στο επόμενο ρεπορτάζ που θα ρίξει φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, στην πλατεία Κουμουνδούρου, παρακαλώ. Βρισκόμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Να δούμε πελάτης εδώ. Γεια σας, κύριε μου. Πλήρωσε! Πλήρωσε! Γιατί τώρα έφυγε λίγο γρήγορα. Οπ! Τι είναι αυτό? Τηλεόραση, Τζόρντα. Τηλεόραση! Κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτο. Βλέπουμε ένα ταξί που έχει μέσα τηλεόραση. Για εσάς την έχετε για τους πελάτες? Ανάλογος, μερικές φορές μου ζητάνε να ανοίξω. Α, την έχετε εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα εκπλήσονται έτσι με το που θα μπαίνουμε στο ταξί. Μου λένε διάφορα, ας πούμε, τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Πιο πολύ όταν παίζει τη λάμψη όμως έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή? Μας ζητάνε κυρίες να την ανοίξουμε. Επειδή βλέπω εδώ ότι το ταξί είναι σαν ένα πιλωτήριο αεροπλάνο, έχει τα πάντα. Όλα τα συστήματα ηλεκτρονικά, εδώ κινητά, δεν του λείπει τίποτα. Τι άλλο θα ήθελες να βάλεις μέσα? Κάτι άλλο που ονειρεύεσαι και θα ήθελες να βάλεις μέσα στο ταξί? Τι του λείπει, πιστεύεις? Κάτι άλλο δηλαδή. Θα ήθελα να πάρω ένα ψυγιάκι ηλεκτρικό που να παρέχει και άλλα σέρβις στον πελάτη. Κατά καιρούς μου έχουν και ζητήσει και ουσκάκι, παγάκι, κουαφόλα. Α, δηλαδή βάζεις ένα ψυγιάκι ακόμη και είναι κομπλέ. Επειδή έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή την Ελένη Κούρκουλα. Ναι. Τη Σελήνη. Από τη Σελήνη. Είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Ναι, την έχω πάρει και σε αυτήν. Α, την έχει πάρει και κούρσα. Να σα πω και το πιο ενδιαφέρον, ότι η Κούρκουλα δεν μπαίνει ποτέ σε αεροπλάνο. Ταξιδεύει μόνο με τρένο. Ναι. Και την πήγα στο σταθμό Λαρίσης. Και όταν αναρωτήθηκα γιατί δεν πήγα, ας πούμε, με αεροπλάνο, τη ρώτησα και στη συζήτησή μας μου λέει: τα φοβάμαι. Όσο και να σου φαίνεται το παράξενο, το φοβάμαι. Δεν έχω πει ποτέ. Είναι αλήθεια ότι προχωρήσει μόνο με τρένο, όπως μας είπε ο οδηγός ταξί? Είναι αλήθεια. Και πράγματι θα με έχει πάει στο σταθμό Λαρίσης, αλλά τότε δεν είχε την τηλεόραση. Πώς θες να το σχολιάσεις αυτό? Εμένα θα μ' άρεσε ένα ταξί μέσα βλέπω τηλεόραση. Και το ψυγιάκι που είπα ακόμα καλύτερο. Να βλέπω εγώ τηλεόραση και να πίνω κοκακόλα με παγάκια δεν έχω καλύτερο. Να φοράς μια γούνα, κάτσε από πίσω.